πάμε λίγο να μιλήσουμε για γυναίκες που η αλήθεια είναι ότι τις γνωρίσαμε πολύ καλύτερα όταν βρεθήκανε μπροστά στα φώτα, δηλαδή ως παρουσιάστριες. Άσχετα αν οι ίδιες μπορεί να είχαν μια πολύ μεγάλη καριέρα πίσω από τα φώτα, πίσω από τις κάμερες. Σαν αυτό που λέμε οργανώνω, επιμελούμε, στείνω ή είμαι αρχισυντάκτης ή οτιδήποτε. Εν πάση περιπτώσει, οτιδήποτε πίσω από την εκπομπή που συνήθως αυτά τα πρόσωπα στο ευρύ κοινό, στο πολύ κόσμο, δεν γίνονται ποτέ γνωστά. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Βέβαια. Ας πούμε, η Ζήνα Κουτσελίνη, λέω, μπορεί να ασχολιόταν για πάρα πολλά χρόνια από τη ζωή της, για τα τουλάχιστον 20, μπορεί και παραπάνω τώρα που το σκέφτομαι, με τη δημοσιογραφία. Μπορεί να ήταν διευθύντρια, εδώ υπήρξε διευθύντρια ψυχαγωγικού, αλλά νομίζω και στο Άλντερ ήταν διευθύντρια ψυχαγωγικού. Ναι. Πάρα πολύ επιτυχημένη αρχισυντάκτρια. Εκείνη την ξέρανε, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα μίλαγε. Βέβαια, και όπου την καλούσαν ενώ είχε άποψη. Είχε άποψη και την έλεγε, ναι. Δεν έκρυβε ποτέ τα λόγια της. Ναι. Γι' αυτό όμως ήταν και γνωστή. Πολλές από αυτές τις γυναίκες τις γνωρίσαμε αφού του πήρανε μια εκπομπή επάνω τους, αλλά μπροστά, ας πούμε, η Χριστίνα Λαμπύρη. Εγώ την έμαθα. Εσύ, η πρώτη αρχισυντάκτρια. Εγώ όμως που δεν είχα συνεργαστεί μαζί της και που δεν ήξερα τι παίζει πίσω από την κάθε εκπομπή, την έμαθα όταν απέκτησε δικιά της εκπομπή. Η οποία απέκτησε. Μετά μια έμαθα εκπομπή. Τι έκανε και πριν. Βέβαια. Η Χριστίνα Λαμπύρη επί χρόνια αρχισυντάκτρια σε εκπομπές της Τατιάνας Στεφανίδου. Ναι. Δηλαδή στο τιμόνι των εκπομπών. Και μόλις έληξε αυτή η συνεργασία, έκανε εκπομπή πανομοιότυπη με την Τατιάνα Στεφανίδου. Απέναντί της, την ίδια ώρα. Και παίζανε η μία στο Στάρι, η άλλη στο Άλτερ ή στον Αντένα, δεν θυμάμαι τώρα. Αλλά σε διαφορετικά κανάλια. Ναι, υπήρξε και μια κόντρα μεταξύ τους, η οποία λύθηκε πολλά χρόνια μετά, όταν πια ξαναμιλήσανε και είχε περάσει όλο αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Θεωρείς ότι ένας άνθρωπος που δουλεύει πολλά χρόνια πίσω από τις κάμερες και τα φώτα ξέρει τόσο καλά το τι πρέπει να βγει μπροστά, που αν βγει να το κάνει θα είναι και καλός? Ή δεν έχει καμία άκου σχέση να δεις, το ένα ότι σίγουρα ξέρει πώς πρέπει να το κάνει, εννοείται ότι το ξέρει, γιατί πρώτα εκείνος το έχει χτίσει στο μυαλό του και μετά το έχει περάσει σε όλη την ομάδα της εκπομπής ή στον ένα και μοναδικό παρουσιαστή. Αλλά το αν έχει κανείς και αυτό το κάτι άλλο, γιατί δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Άμα ήταν έτσι, όποιος έβγαινε από μια σχολή δημοσιογραφίας και δούλευε 4-5 χρόνια σε μια εκπομπή, θα μπορούσε μετά να βγει μπροστά σε μια εκπομπή και να είμαστε γεμάτοι παρουσιαστές, επιτυχημένους, που δεν θα είχαμε και κανάλια για να προσληφθούν. Είναι ένα άλλο παράδειγμα. Αλλά δεν φτάνει μόνο να ξέρεις, αλλά να έχεις αυτό που δεν ξέρω να το περιγράψω, αλλά το νιώθω. Ο παράγοντας Χ που λένε. Στα Ματίνα Τσιτσιλή, για παράδειγμα, στο χώρο. Κυκλοφορεί χρόνια η φήμη ότι ήταν πάρα πολύ δουλευταρού. Έχει υπάρξει ρεπόρτερ, έχει υπάρξει σε πάνελ σε πολλές εκπομπές στο Άλτερ, μέχρι να αναλάβει τελικώς τη δική της εκπομπή και να τη δούμε πολλές τώρα πια στο τιμόνι του Άλφα το πρωί. Έχει κάνει πάρα πολλές εκπομπές. Η Μαρία Σταματέρη δούλευε χρόνια στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα και ξαφνικά βρέθηκε στο Σταρ με τον Καλά, με δική της εκπομπή. Δεν τη γνωρίζαμε πιο πριν. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν ένα βίντεο με τέτοιες κυρίες, οι οποίες υπήρξαν δημοσιογράφοι, ρεπόρτερ και κάποια στιγμή τις είδαμε στους δέκτες. Θέλω να πω κάτι θετικό που έχουν σίγουρα αυτές όλες οι γυναίκες. Κατανοούν πόσο δύσκολο είναι να γίνει δουλειά πίσω από την παρουσίαση μιας εκπομπής. Δηλαδή, κατανοείς καλύτερα τον συνάδελφο που δουλεύει και τρέχει για σένα, το μοντέρ, τον οπερατέρ, γιατί τα έχεις ζήσει, τα έχεις βιώσει και τα ξέρεις πώς γίνεται. Και νομίζω ότι είναι πιο αρμονική η συνεργασία, άμα το λειτουργήσει. Η δικιά σου συνεργασία που παίζεις πάντα όλη τη ζωή πίσω και μπρος, είναι αρμονική? Εγώ γενικά δεν είμαι και πολύ όχι έτσι, γιατί τώρα θέλω λίγο να σε αμφισβητήσω και να σε πειράξω, γιατί τι θέλω να πω. Έχεις δίκιο σε αυτό. Ότι πάνω στην πίεση της δουλειάς, όταν υπάρχει πίεση, εντάξει, κάθε μέρα δεν είναι το ίδιο. Μπορεί να υπάρχουν πάντα χαλαρές μέρες και υπάρχουν και μέρες οι οποίες είναι πολύ δύσκολες. Οπότε όλοι είμαστε πολύ δύσκολα. Εκείνη τη στιγμή εσύ που ξέρεις και την πίσω πλευρά και την μπροστά, πώς είσαι ακριβώς? Το χάνω με την πίσω πλευρά. Μ' αρέσει, γιατί είσαι ειλικρινής. Και ζητάω συγγνώμη. Ναι, αλλά εκείνη τη στιγμή όμως. Ξέρεις όμως. Πούντα θέματα. Γιατί έργουμε. Ξέρεις γιατί. Το χάνω, ρε παιδιά, γιατί ξέρω ότι αυτό είναι ζωντανό και πρέπει να γίνει και να βγει στο ζωντανό. Αντιλαμβάνομαι ότι είμαι φάουλ μετά, αλλά στην πίεση του ζωντανού ότι πρέπει να το δείξουμε. Πρέπει να ετοιμαστεί, το χάνω και στεναχωρώ πολύ κόσμο άθελα μου. Ζητώ συγγνώμη. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να ρώταγα αν μπορούσα σήμερα, δηλαδή πραγματικά θα ήθελα να ρωτήσω ανθρώπους που έχουν δουλέψει σε πολύ σοβαρές θέσεις πίσω από μια εκπομπή και μετά μπροστά, όχι σαν δημοσιογράφοι απλά ούτε σαν ρεπόρτερ, να έχουν πάρει επάνω τους ευθύνες, ευθύνες και να μου πούν πού αισθάνονται καλύτερα, λιγότερο πιεστικά, σαν κεντρικός παρουσιαστής ή σαν
αρχισυντάκτης ή ακόμα χειρότερα, σε πιο ισχυρή θέση και πιο βεβαρημένη με άγχος και ευθύνη διευθυντής προγράμματος, διευθυντής ψυχολογίας. Καλά, στην ενημέρωση το συζητάω. Εκεί αυτά τα χωράφια δεν τα ξέρω, μου φαίνονται πολύ βαριά. Mm-hmm. Οπότε δεν θέλω να εκφέρω και άποψη. Πολύ θα ήθελα να το πω. Δηλαδή, ειλικρινά θα ήθελα να μου πει η Ζήνα, που το έχει κάνει πολύ δυνατά πάρα πολλά χρόνια και τα τελευταία χρόνια και μπροστά στο φακό. Ναι. Πού εκείνη αισθάνθηκε, ρε παιδί μου, κάπως ότι το ορίζω καλύτερα, αλλά είμαι και πιο χαλαρή. Εδώ ή εκεί. Για πάμε να το δούμε στο βίντεο.